Βρισκόμαστε βέβαια στην αρχή της διαδικασίας των ποινικών διώξεων κατά των στελεχών της Χρυσής Αυγής ως μελών μιας εγκληματικής συμμορίας, οργάνωσης, να το πούμε νομικά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα αποτίμησης της όλης δικαστικής διαδικασίας, γιατί και οι κλίνοντες κρίνονται. Και γιατί μέχρι τώρα, δυστυχώς, η ελληνική δικαιοσύνη έχει επιδείξει μια εξαιρετική ευνοϊκή στάση απέναντι σε μέλη της Χρυσής Αυγής όταν φτάσαν στα δικαστήρια. Να υπενθυμίσω ότι ο Κασιδιάρης πριν από κάποιο διάστημα δικαζόταν και αθώθηκε ενώ ήταν και δικατορία βαριά, ήταν κατηγορία βαριά για ληστεία και επίθεση. Και τώρα, τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, από τους πιο προεμιμένους και από τους πιο τσαμπουκάδες, θα έλεγα, κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι για κατηγορίες οι οποίες αφορούν όλο το σύνολο του κώδικα, του ποινικού κώδικα. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι πώς κρίνετε εσείς την ποινική διαδικασία μέχρι τώρα. Εγώ να πω ότι βέβαια η δίωξη μιας πολιτικής οργάνωσης, όσο τερατόμορφη κι αν είναι, είναι ζήτημα πολιτικό διαμενωτικό. Και με αυτή την έννοια βέβαια η δικαιοσύνη θα κάνει αυτά που κάνει, εμείς θα πούμε αυτά που θα πούμε και όλη η συζήτηση που γίνεται δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία είναι πάντα πολιτική. Πολιτικό είναι το διακύβευμα και πολιτικά πρέπει να το δούμε. Προσωπικά να πω ότι δεν, σαν νομικό, με ενδιαφέρει να μπουν μέσα όλοι όσοι ενέχονται σε εγκληματικές δράσεις στα πλαίσια της Χρυσής Αυγής, όποια κι αν είναι. Πολιτικά, νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι πως η κοινωνία θα πάρει το μήνυμα, πως η κοινωνία θα πάψει να θα καταλάβει ότι τρέχει ένα τέρας στους κόρπους της, ένα τέρας που απειλεί τα παιδιά της, που τα στρατεύει στη βία και στο μίσος, που σπείρει τη χώνια και απειλεί την κοινωνική συνοχή, που απειλεί αυτό που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται, που καπηλεύεται, που είναι οι αξίες που παραδοσιακά έχει η ελληνική κοινωνία και που είναι και οι ιστορικές παραδόσεις. Ιστορικές παραδόσεις που νομίζω ότι είναι πολύ έντονες. Επειδή θα επανέλθουμε σε αυτό, το ερώτημα αφορούσε πώς είναι δυνατόν μηχανισμοί κρατικοί, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν δείξει ευνοϊκή στάση, ξαφνικά να τους περάσουν με κοινά αυστηρία απέναντι τους. Δηλαδή, διαβάζω μια συνέντευξη του Νίκου Κωνσταντόπουλου στο Βήμα, όπου λέει ότι η Χρυσή Αυγή έχει διεισδύσει σε όλους τους τομές του δημοσίου βίου, από την αστυνομία, το στρατό, τη διοίκηση, την εκκλησία, την ενημέρωση και την επιχειρηματικότητα. Πώς τέτοιοι μηχανισμοί που μέχρι τώρα έχουν επιδείξει τέτοια, έχει διεισδύσει μάλλον η Χρυσή Αυγή σε τέτοιους μηχανισμούς, πώς οι ίδιοι αυτοί οι μηχανισμοί θα διδικάσουν, αυτό είναι το ερώτημα. Καταρχήν, εγώ συμφωνώ με τη Γιάννα. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Έτσι, και το ξέρω και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι μόνο νομικό. Και πολιτικά να πούμε ότι έχουμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που όλα αυτά τα εγκλήματα είναι γνωστά. Γνωστά από τον τύπο εν μέρη, γνωστά από το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρά που κάθεται δίπλα μας, εξαιρετικό βιβλίο, γνωστά από την έκθεση του Μούσνιεκ του Ευρωπαίου Επιτρόπου, γνωστά από το Διεθνή Τύπο, γνωστά από τις 44 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουμε κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τα άλλα κόμματα, για την δράση της Χρυσής Αυγής, για τις ρατσιστικές επισέσεις, για την εμπλοκή της αστυνομίας, γνωστά από τα Human Rights Watch και από τη Διεθνή Αμνηστία, από το Δίκτυο Καταγραφής Κοινωνικής Ρατσιστικής Βίας. Δηλαδή, είναι γνωστά για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και το αλλά μέχρι τώρα, όμως οι δικαστικές εξουσίες δεν έχουν φαίνονται να ζούσαν σε άλλη χώρα. Ναι, ακριβώς. Δεν κάνανε τίποτα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, νομίζω. Είναι η φοβερή ότι δεν κινήσανε καμία διαδικασία. Ούτε η δικαιοσύνη, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αστυνομία. Ο πρακτικός μηχανισμός δεν κινήθηκε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και έχουν γίνει πάρα πολλά εγκλήματα, έτσι, αν δούμε τις καταγραφές. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε την Χρυσή Αυγή ενώπιον του νόμου ως εγκληματική οργάνωση. Αυτό, αν και καθυστερημένα, αν και με πολύ κόστος ζωών, είναι μια πολύ θετική, θα έλεγα εγώ, σαν εκτίμηση, εξέλιξη. Ξέρω ότι μπορεί να έχουμε
υπάρχει φάσμα εκτιμήσεων εδώ, αλλά εγώ το θεωρώ μια πολύ. Ανησυχία. Ανησυχία. Ανησυχία, σαφώς. Αλλά ανησυχία μεγαλύτερη είχα όσο δεν πήγαινε, όσο δεν ήταν ενώπιον του νόμου. Αυτό είναι σωστό. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια θεωρώ ότι υπάρχει μια τομή. Έτσι. Ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα για τις προφυλακίσεις. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, κάποιοι δεν προφυλακίστηκαν. Και πάλι εγώ πολιτικά θα απαντήσω, γιατί τα νομικά τα γνωρίζει καλύτερα η Γιάννα. Αν ζούσαμε σε ένα ευνονούμενο κράτος που πραγματικά φιδωλά έδινε προφυλακίσεις, έτσι, και εξέταζε κάθε περίπτωση εξωτερικευμένα, και θα λέγαμε λειτουργεί η δικαιοσύνη με πάρα πολύ σωστό τρόπο και θα νιώθαμε εμπιστοσύνη. Θα ένιωθε εμπιστοσύνη. Ζούμε όμως στην Ελλάδα του 2013 που οι προφυλακίσεις μοιράζονται αβέρτα, έτσι, που έχουμε προφυλακίσεις από την υπόθεση των οροθετικών, στις φουριές που δεν έχουν στοιχεία πλήρη, για οικονομικούς οφειλέτες, έχουμε αβέρτα προφυλακίσεις, έτσι. Με αυτό το σκεπτικό είμαστε ανήσυχοι για αυτή την εξέλιξη, ιδιαίτερα. Και ιδιαίτερα όταν ο καστιδιάρης είναι αυτός που ορίζεται ως επιχειρησιακός υπεύθυνος. Λοιπόν, εμένα δεν με διαβεβαιώνει τίποτα ότι βγαίνοντας ο Κασιδιάρης είναι ακίνδυνος, δεν υπάρχει κίνδυνο να τελέσει άλλο έγκλημα, έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, έχει διαρρέξει και το όνομα του μάρτυρα, του προστατευόμενου. Το ξέρει ο Κασιδιάρης, το ξέρουν όλοι. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που μας κάνουν να ανησυχούν ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δημήτρη. Εγώ ήθελα να κρατήσω μια επιφύλαξη ως προς τον ως προς την υπερπολιτικοποίηση της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής. Ασφαλώς είναι πολιτικό το ζήτημα, αλλά από τη στιγμή που αποφασίστηκε, με πολιτικό βέβαια, με πολιτική απόφαση, η εμπλοκή της δικαιοσύνης, νομίζω ότι καλώς έγινε αυτό, γιατί αυτό που δεν γινόταν μέχρι τώρα ήταν οι υποθέσεις που ήταν ορατές και που έφταναν, ελάχιστες βέβαια σε σχέση με όλη τη δράση της οργάνωσης, που έφταναν στη δικαιοσύνη και μάλιστα έφταναν μέχρι τον τελευταίο βαθμό, δεν συνδέονταν μεταξύ τους, πράγμα που έγινε τώρα, και κυρίως δεν αναρωτιόταν η δικαιοσύνη ως όφιλε για την ευθύνη των αρχηγών της ηγεσίας αυτής της οργάνωσης, παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι πρόκειται για μια απόλυτα ιεραρχημένη στρατιωτικού τύπου οργάνωση ή για την ακρίβεια, για μια οργάνωση με δύο σκέλη, ένα πολιτικό δημόσιο και ένα κρυφό ημιπαράνομο στρατιωτικό που κάνει τις επιθέσεις. Έχουμε από πολύ παλιά αποφάσεις του Αρείου Πάγου για αυτό το χαρακτήρα της οργάνωσης, με πιο εμβληματική την απόφαση για την επίθεση στο Κουσουρί και τους συντρόφους του. Είναι μια γνωστή υπόθεση του Ιουνίου του 1998. Το 2010 τελείωσε ο Άριος Πάγος με αυτήν την υπόθεση και περιγράφει στην απόφαση αυτό το χαρακτήρα της οργάνωσης. Και ουδέποτε κλήθηκε ο Μιχαλολιάκος ως ηθικός υπεύθυνος αυτής της οργάνωσης να δώσει τότε, ηθικός αυτουργός, με συγχωρείτε, να δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Άρα θες να πεις ότι ήταν δεδομένο ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση εδώ και καιρό. Ασφαλώς. Και με αυτή την έννοια λέω ότι ακόμα και αν η δικαιοσύνη και σήμερα είναι στην κατάσταση που όλοι ξέρουμε, νομίζω ότι από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα είναι πολύ δύσκολο και για αυτήν να πάει πίσω. Αυτό είναι το κέρδος αυτής της περίοδου. Φυσικά δεν θα εξαρτηθεί ούτε από τη δικαιοσύνη ούτε από την κυβέρνηση. Θα εξαρτηθεί από όλους μας. Να πω ότι το πώς θα κινηθεί ένας δικαστής σε αυτά τα ζητήματα δεν είναι θέμα αυτού του δικαστή. Είναι θέμα γενικών κατευθύνσεων της δικαιοσύνης και είναι θέμα κατευθυντηρίων γραμμών και πρακτικών που χρειάζονται μέσα στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι οι παγιωμένες πρακτικές μας στον χώρο της δικαιοσύνης δεν θα επέτρεπαν ποτέ στον μεμονωμένο δικαστή να ενεργήσει σε αυτά τα ζητήματα και ιδιαίτερα στο ζήτημα της δίωξης ενός πολιτικού κόμματος, έστω και τερατόμορφου, το ξαναλέω, μόνος του. Να δεν μπορούσε ποτέ να μην δει μόνος. Νομίζω ότι το πώς ενεργεί ένας δικαστής είναι θέμα
γραμμών εντολών συνεννοήσεων, κόκκινο τηλέφωνο, και νομίζω ότι έχει λειτουργήσει εδώ, και νομίζω φυσικά ότι είναι θέμα πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Δεν έχουμε, δεν είχαμε, φαίνεται, αυτούς τους συσχετισμούς, την ανάγκη να τους κατακτήσουμε. Ας μου λοιπόν στην ουσία της υπόθεσης. Γιατί αποφάσισε ξαφνικά η κυβέρνηση να κινηθεί ενάντια στη Χρυσή Αυγή, ενώ μέχρι τώρα κόφευε απέναντι στις εγκληματικές ενέργειες. Ποιος είναι ο λόγος που κίνησε σήμερα τις ποινικές διαδικασίες? Υπάρχει μια φιλολογία, το ρωτάω αυτό για να γίνει πιο ξεκάθαρη η ερώτηση που σας κάνω, γιατί υπάρχει μια φιλολογία ότι βασικό ρόλο έπαιξαν οι έξωθεν πιέσεις. Δηλαδή, πιέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέσεις από τα εβραϊκά λόμπι, όπως ανέφερε ο πρώην Υπουργός Αντώνης Λουπακιώτης, σε μια τοποθέτηση που κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά επικίνδυνη, έτσι όπως θα δει το θέμα. Τέλος πάντων, ποια είναι η δική σας γνώμη, γιατί ξεκίνησε η ποινική διαδικασία? Ας ξεκινήσουμε ανάποδα αυτή τη φορά. Από τον Δημήτρη. Ξεκινάω από το τελευταίο. Σε όλα τα ζητήματα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση του ρατσισμού κτλ., δυστυχώς η χώρα μας καθυστερεί εδώ και δεκαετίες και μόνο μετά από εξωτερικές πιέσεις, παλιότερα σωμάτων του ΟΗΕ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή άλλων φορέων, αποφασίζει δειλά να προχωρήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε και πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καταδικαστικές της χώρας μας. Εγώ δεν βλέπω κανένας είδους συνωμοσία που προκάλεσε εξωτερική συνωμοσία. Απλώς ήταν μια ντροπή της χώρας μας αυτό. Και είναι φυσικό ότι σε όποιο διεθνές φόρουμ βρισκόταν κάποιος υπεύθυνος να δέχεται αυτή την ερώτηση. Γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα της παρόμοιας τάξης με τη δικιά μας που να υπάρχει στη Βουλή και με τέτοια δύναμη και τέτοια δυναμική ένα τέτοιο είδους μόρφωμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε κάποια τέτοια τους μηχανική τώρα πίεση. Αυτή η ιστορία είναι από παλιά. Εξού και η κυβέρνηση ανέκτησε ένα διπλό λόγο. Από τη μια μεριά εμφανιζόταν να μην σηκώνει μύγα στο αντιναζιστικό σπαθί της, με συνεχείς αναφορές. Και παράλληλα, προβεβλημένα στελέχη της, στενείς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, να ανοίγουν τις πόρτες όχι μόνο στους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά και στην ίδια την ιδεολογία και την πολιτική ατζέντα της ναζιστικής οργάνωσης. Τι άλλαξε τώρα? Νομίζω αυτό που άλλαξε είναι ότι αισθάνθηκε τόσο δυνατή η Χρυσή Αυγή, ώστε προχώρησε η ίδια την πολιτική της δράση και το αίμα ένα σκαλοπάτι παραπέρα. Έτσι πέρασε και τα όρια του οποιοδήποτε κράτους, ακόμα και αυτού που ανεχόταν τόσα χρόνια την δράση του. Και εκεί αποφασίστηκε η αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα βέβαια, και είναι κάτι που πρέπει όλοι να ντρεπόμαστε γι' αυτό, επειδή υπήρξε ο πρώτος Έλληνας θύμα. Δυστυχώς. Μέχρι τώρα που σκοτώναν οι μετανάστες δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Την τελευταία περίοδο η κλιμάκωση αυτή φαίνεται πέραμα τραυματισμός μελών του ΚΚΕ που αυτούς ακολούσαν, επίδειξη δύναμης με στόχο τη δεξιά στο Μελιγαλά και στρατιωτική επίδειξη και δολοφονία Φύσα. Αυτό θα οδηγούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Επειδή ο Δημήτρης έχει βάλει ένα ζήτημα, ότι ουσιαστικά η Χρυσή Αυγή έχει ένα διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στον χώρο γενικώς δεξιάς. Υποχρεώθηκε η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάποια μέτρα. Αυτό να κατάλαβα καλά. Πέρα ότι υπερεύει τα εσκαμμένα σε επίπεδο ποινικό, αυτό ήταν ο λόγος. Εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος ήταν αυτός, δηλαδή είναι και λόγια ψυχοθυρική και να πάρει το πάνω χέρι. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ λόγια, ότι ήταν πολλοί παράγοντες. Ένα, και το είπε και ο Δημήτρης ο Ψαράς, ήταν ότι σκοτώθηκε ένας Έλληνας αντιφασίστας εργάτης. Αυτό είναι ένα σοκ για όλους μας. Mm-hmm. Και εκείνη λειτουργήσε σαν σοκ στην ελληνική κοινή γνώμη, νομίζω.
δυστυχώς, γιατί υπάρχει μια απαξία της ζωής των μεταναστών. Αυτό που συμβαίνει λόγω του όλου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που έχει αναπτυχθεί έτσι. Οπότε ήταν αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεύτερον, νομίζω ότι ήταν η κοινή γνώμη, δηλαδή και το πόσο σοκαρίστηκε. Δεύτερον, νομίζω ότι ήταν η αντίδραση του κόσμου. Υπήρχε ένα μεγάλο, ένα αντιφασιστικό κίνημα που σηκώθηκε και στις περιοχές που έγινε, δηλαδή και στη Νίκαια και στην Αθιάρη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είχε και αυτό την πίεσή του. Εγώ πιστεύω ότι και τα ταξίδια του Σαμαρά, που Αμερική, Ισραήλ, πιέστηκε και από το εξωτερικό για να κάνει μια τέτοια κίνηση, αλλά δεν θέλω να το πω με έναν τρόπο ότι αυτό που λέγεται τα σιωνιστικά λόμπι κλπ. Γιατί αυτό είναι μια ακροδεξιά, ας πούμε, τοποθέτηση. Νομίζω ότι πιέστηκε και από το εξωτερικό και από το ότι θα πάμε τώρα στην Προεδρία κλπ. Θα πάρουμε την Προεδρία, αλλά είναι πολλοί οι παράγοντες, είναι όλοι αυτοί. Είναι μια κακή στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία και που από και ήρθε μια συγκυρία που έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και κάνουν κλικ και αποφασίστηκε να δράσει αλλιώς από ότι πριν. Δεν ξέρω πόσο ψηφοφιλικά αυτή τη στιγμή θα το αξιοποιήσει η Δημοκρατία. Νομίζω σε βάθος χρόνου ο αντιφασισμός και ο ρατσισμός είναι πραγματικά αξίες της αριστεράς και αυτή ταυτίζεται με αυτά ουσιαστικά. Αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά σε αυτή τη συγκυρία είναι μια τομή στην αντιμετώπιση του θέματος. Και είναι και οξύμορο, ξέρετε, θέλω να βάλω προς την κουβέντα, πώς είναι δυνατόν δυνάμεις που παίρνουν μνημόνια στην Ελλάδα, που είναι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το παίξουν αντιφασίστες. Αυτή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυξήθηκε το φαινόμενο. Οξύνεται για το φαινόμενο. Για πες μου μια αντιγνώμη σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολύ θα ήθελα και εγώ να μπορώ να πω ότι ήταν το κίνημα που ανάγκασε αυτές τις επέμβαση αυτές τις εξέλιξεις. Νομίζω δεν είναι. Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που αναφέρθηκαν. Είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, το σύστημα, αν θέλετε, το αστικό πολιτικό σύστημα, προσπαθεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του που έχει τρωθεί με τη δολοφονία ενός Έλληνα, ενός ανθρώπου με όνομα, ενός μετανάστες μέχρι σήμερα ήταν χωρίς όνομα. Τα ονόματα των νεκρών αναφέρονται στην ανακοίνωση του Δικτύου για την Ευκολητική Αυτονομία. Και νιώθω την ανάγκη να τους πω ο Μπαμπακάρ Ντιάε και ο Σαρζάτ Λουκμάν, δύσκολα είναι τα ονόματα, είναι άνθρωποι που πέσανε νεκροί για το πέφτυμα της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπάθησε όχι μόνο να ανακτήσει αξιοπιστία, αλλά να δρέψει ωφέλη από μία επίδειξη κύρους αποτελεσματικότητας, αποφασιστικότητας και να πάρει στα χέρια της την υπόθεση του αντιφασιστικού του άμορου, να πούμε, του αγώνα ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Να το πάρει από το αντιφασιστικό κίνημα, να πάρει στη γωνία την αριστερά. Και φοβάμαι, εξυπηρετώντας και στις κοινότητες, αποφεύγοντας το να έχει ωφέλη από τις δικές της πλημέλειες, ουσιαστικά τις δικές της πλημέλειες, φοβάμαι ότι φοβάμαι αυτά που ετοιμάζει για μετά εναντίον μας. Και να πω κάτι ακόμα. Από όλη αυτή τη συζήτηση, για μία ακόμα φορά, βγαίνει και απασχολείται. Δεν κίνησε η δικαιοσύνη τη διαδικασία της δίωξης. Κίνησε η κυβέρνηση. Πράγματι, είναι σωστός ο φόβος που βγάλετε για τις προθέσεις κυβέρνησης, γιατί η ατζέντα της Χρυσής Αυγής παραμένει στο τραπέζι της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή, μια πολιτική κυβερνητική η οποία προκάλεσε το φούσκωμα της Χρυσής Αυγής, η πρόθεσή της ήταν να έχει την ατζέντα της Χρυσής Αυγής για να πάρει αυτή τους ψήφους της ακροδεξιάς, αλλά τελικά βγήκε μπούμεραν και πήρε την πολιτική της Χρυσής Αυγής, αλλά τελικά φούσκωσε η Χρυσή Αυγή και όχι η Νέα Δημοκρατία. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχει η αντιμεταναστευτική πολιτική, οι επιχειρήσεις σκούπα της αστυνομίας στο κέντρο γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται και έχει, όπως έχει καταγγείλει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προσέξτε, δεν πρόκειται για μια επιτροπή προσωπικότητων, είναι θεσμός του ελληνικού κράτους. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε επισκεφθεί προμηνών τον Τάκη Μπαλτάκο, το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, για να του πει ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες.
Και η ανθιαστική του απάντηση ήταν η εξής. Δεν με ενδιαφέρει η βία κατά των μεταναστών, αλλά κατά των Ελλήνων. Και όποιος νοιάζεται, το όποιος νοιάζεται, ήταν ο ΟΗΕ. Και οι Διεθνείς Επιτροπές που είχαν κάνει παράσταση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όποιος νοιάζεται λοιπόν από τον ΟΗΕ για τους μετανάστες στην Ελλάδα, να έρθει να ζήσει μαζί τους. Αυτή ήταν η απάντηση του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, όλα αυτά σπήραν τον ρατσισμό μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως, ένα άλλο κομμάτι το οποίο μεγέντεινε τη Χρυσή Αυγή ήταν η αντικομμουνιστική και αντιαριστερή ρητορία της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζεται ακάθεκτη και σήμερα με τη θεωρία των δύο άκρων. Άρα, θα ήθελα από εσάς να μου πείτε πού το πάει η κυβέρνηση, όταν συνεχίζει την ίδια πολιτική, να μην έχει πάρει κανένα μάθημα από ότι την προηγούμενη περίοδο αυτή η πολιτική ενίσχυσε τη Χρυσή Αυγή και συνεχίζει παρόλα αυτά την ίδια πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε. Θα φέρουμε μια θετική εξέλιξη αυτό που έγινε, αλλά συγχρόνως είμαστε και σε επιφυλακή. Διότι η κυβέρνηση δίνει αντιφατικές, ας πούμε, αντιφατικά μηνύματα. Απ' τη μια είναι η πολιτική απόφαση να διωχθεί η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Απ' την άλλη, έχουμε όλο αυτό το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, αλλά και ας πούμε δηλώσεις που δεν έχουν διαψευστεί από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παλτάκο, που είπε και ο Δημήτρης, ότι μπορεί να συνεργαστούμε. Έχουμε, να μην μιλήσω για την υιοθέτηση, όχι της ατζέντας της Χρυσής Αυγής, αλλά όλη της ακροδεξιάς ατζέντας, να το έβαζα εγώ, και σε θέματα ρατσισμού και σε θέματα ξενοφοβίας και όσον αφορά τον ξένιο βία, δηλαδή τα πογκρόμ εναντίον των μεταναστών, τα κέντρα κράτησης. Δηλαδή, από τη μια θες να αντιμετωπίσεις τη ρατσιστική βία και τη Χρυσή Αυγή και τη φασιστική βία και από την άλλη ασκείς και εσύ θεσμικά σαν πολιτεία αυτή την πολιτική, ρατσιστική πολιτική, έτσι. Είναι αντιφατικά και τα μηνύματα, αλλά και σε ένα έδαφος που ο κόσμος νιώθει πάρα πολύ μεγάλη απελπισία και οργή για το τι του συμβαίνει και για το πώς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και διότι δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό κράτος να τον βοηθήσει. Έρχεται όλη η ξενοφοβία, ο ρατσισμός κλπ. Για να το διαχειριστεί η κυβέρνηση υπέρ της, γιατί δεν μπορεί να προσφέρει όραμα, οπότε προσφέρει φόβο και ρατσισμό, έτσι, προς κατανάλωση. Και αυτό είναι όλο το έδαφος για την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, από τη μια τη διώκουμε ποινικά, από την άλλη στις αιτίες της πώς αυτό το φαινόμενο αναπτύσσεται και διωγγώνεται, δεν κάνουμε τίποτα εναντίον του και σε κυβέρνηση δίνουμε διπλά μηνύματα. Οπότε γι' αυτό είμαστε με μεγάλη ανησυχία ως προς αυτό το κομμάτι. Γιάννα, γιατί ήσουν και στο δίκτυο στο οποίο έπαιξε κεντρικό ρόλο την προηγούμενη περίοδο, λέγοντας πόσο η κυβερνητική πολιτική απέναντι στους μετανάστες ήταν στην ουσία αέρα στα πανιά της Χρυσής Αυγής. Δεν άλλαξε και δεν άλλαξε βέβαια η κυβερνητική πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό και δεν άλλαξε και η πολιτική των κομμάτων απέναντι στο μεταναστευτικό. Και δεν μου φαίνεται και εύκολο να εντάξει. Νομίζω για το μετανάστη, η βία του δρόμου, τα μαχαίρια έχουν μαζευτεί, έχουν μπει στα φυγάρια, προσωρινά, θα το δούμε. Η βία του κράτους, σε όλη της την έκταση, έχει γίνει ευρυότερη. Είδαμε ότι όλες αυτές οι μέρες είναι επιχειρήσεις κούπα στον Αντιπαντελεήμονα, κόσμος που εξεχυλίζει από τα κρατητήρια και πάλι, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δημήτρη. Καταλαβαίνω τη λογική του ερωτήματος και βέβαια συμφωνώ με όσα υπόθηκαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ακραία αντιμεταναστευτική πολιτική. Όμως ήδη έχουμε ένα κέρδος με την επίθεση στην Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει κόψει το ένα της χέρι. Όχι επειδή πιστεύω τις θεωρίες ότι είναι το μακρύ χέρι του συστήματος η Χρυσή Αυγή, αλλά το δικό της, δηλαδή τα επιχειρήματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική, η οποία συνεχίζεται, ουσιαστικά συνοδεύουν τις εικόνες των ανθρώπων με τις χειροπέδες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτοί που λέγανε τις πιο συνεπείς αντιμεταναστευτικές κορώνες, είναι αυτοί που προσεύχονται στο Χίτλερ, που κάνουν τατουάζ με τον Αγγελωτό Σταυρό, που είναι σαν μια θρησκευτική σέχτρα ναζιστές. Δεν είναι
ένα πολιτικό μόρφωμα. Ακόμα και η πολιτική εκδοχή της Χρυσής Αυγής είναι μια φανατική σέχτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα στοιχίσει στην κυβέρνηση. Ίσως όχι σε δημοσκοπήσεις σημερινές, όπου μπορεί να μετρήσει περισσότερο η επίδειξη πυγμής και αποφασιστικότητας κτλ. Ή και ο προσανατολισμός του ενδιαφέροντος από την ουσία των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων στο σόου των καναλιών, αλλά θα στοιχίσει γιατί στην πραγματικότητα δείχνει πού οδηγεί η αντιμεταναστευτική και αντιλαϊκή πολιτική. Οδηγεί στη βαρβαρότητα του ναζισμού. Γι' αυτό ίσως λες, υπάρχει αντίθεση και μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική των στενών συνεργατών του Σαμαρά, η οποία είναι ακροδεξιά, όπως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, ο Χρήστος Λαζαρίδης. Είναι από τις σπάνιες φορές που όχι μόνο ακούγεται ένας διπλός λόγος από τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα σύνηθες, αλλά υπάρχουν πραγματικές διαχωριστικές γραμμές, συνολικές, που χωρίζουν τα τμήματά της σε δύο. Μόνο που έχουμε την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την πιο ακραία εκδοχή της δεξιάς βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά αυτή τη στιγμή και δεν είναι απλώς κάποιοι που ακροδεξιοί που πάντοτε υπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία αλλά έπαιζαν το ρόλο του δεύτερου βιολιού και το ρόλο του τρόπου υποδοχής του ψηφολέκτη από την και αυτό λόγω του Σαμαράς, ο οποίος φλερτάρε πάντα με την ακροδεξιά, είναι πλέον ο ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήταν η περίοδος του ακραίου εθνικισμού των αρχών του 90, με την οποία με αυτήν έγινε πολιτικός αρχηγός ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Εκεί στήριξε όλη την πολιτική του καριέρα. Νομίζω ότι τώρα συρρυκνώνεται, δηλαδή είναι μια ήττα της θεωρίας των δύο άκρων. Δεν μπορεί κανείς να βγει να πει ότι η εγκληματική οργάνωση, δηλαδή οι ανθρωποκτονίες, τα ρατσιστικές επιθέσεις, το μαύρο χρήμα, το ξέρημα μαύρο χρήματος, η μαστροπία, όλα αυτά που τις κατηγορούν ένα συνδυασμός, ας πούμε, είναι, εξισώνεται, ας πούμε, με οποιαδήποτε βία μπορεί να γίνει σαν αντίσταση σε κινητοποιήσεις και κάπως έτσι. Δηλαδή, συρρυκνώνεται. Αλλά αυτό καταργείται, έχει κάνει πίσω, έτσι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω να πω, γιατί θεωρώ ότι των δύο άκρων είναι μια σκέψη, ας πούμε, που λέει ότι αυτό που λέμε, που βγαίνει μετά και λένε καταδικάστε τη βία από όπου και προέρχεται. Να πω μόνο ότι ακόμη και ο ποινικός κώδικας, ας πούμε, έχει διαφαθμίσει τη ζωή. Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζει την ανθρωποκτονία, αλλιώς αντιμετωπίζει την εξύβριση, να το πω έτσι, ή αλλιώς ένα πλημέλημα, έτσι. Αυτό το γενικό καταδικάστε τη βία από όπου και αν προέρχεται, που εξισώνει τα πάντα, ούτε το αστικό σύστημα δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Απλά να πω ότι αυτή τη στιγμή σαφώς δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για δύο άκρα και να είναι. Θα το ξαναφέρουμε, έτσι, γιατί είναι όπλο, αλλά έχει, η πράξη του έχει καταρρεύσει την πράξη. Εγώ φοβάμαι ότι η θεωρία των δύο άκρων είναι μια θεωρία που αποσκοπεί από πλήρου στο να βάλει στη γωνία τι δυνάμει τη αριστερά να συντηρητικοποιήσει το λόγο και τι πρακτικέ τη, τι πρακτικέ του μάλλον. Και να αποδυναμώσει και να εξουδετερώσει την εμβέλεια του λόγου και τη δύναμη των οραμάτων της. Και επειδή η πραγματικότητα στείνει μέτωπα, στείνει τα μέτωπα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβάται ο κόσμος της αριστεράς, οι οργανώσεις της αριστεράς, να σταθούν εκεί που απαιτεί η συγκυρία. Εκ των πραγμάτων είμαστε από τη μία πλευρά και είμαστε από τη μία όχθη. Και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν ξέρω αν είναι άκρο, αλλά είναι η άλλη όχθη από αυτή που είναι το σύστημα. Και εκεί στείνονται τα μέτωπα, εκεί θα δώσουμε τη μάχη. Αυτό μας φαίνει στην εξής ερώτηση. Παρά την καταστολή από το δικαστικό σώμα με τις δύο πηγαίνουν τελευταία, στις δημοσκοπήσεις η Χρυσή Αυγή εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλά ποσοστά. Ποιοι είναι οι λόγοι, λοιπόν, είναι το ερώτημα της επίμονης παρουσίας της Χρυσής Αυγής στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μία εξήγηση η οποία τα φορτώνει όλα στην οικονομική κρίση και στην κοινωνική καταστροφή που έφερε.
αλλά δεν μου φαίνεται επαρκής ο λόγος. Η άνοδος ακροδεξιάς, έστω όχι αυτής της ακροδεξιάς, της ναζιστικής, αλλά γενικά της ακροδεξιάς, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και υπάρχουν χώρες που έχουν πληγεί, όσο και η Ελλάδα, όπως είναι η Πορτογαλία ή η Ισπανία, αλλά οι οποίες δεν έχουν τέτοια ακροδεξιά άνοδο ή δεν έχουν σχεδόν καθόλου. Και υπάρχουν χώρες που έχουν πληγεί πολύ λίγο, όπως είναι η Νορβηγία ή η Φινλανδία, οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή ακροδεξιά. Άρα, ποιοι είναι οι λόγοι για εσάς αυτής της επίμονης παρουσίας ναζιστικής κιόλας ακροδεξιάς στα ελληνικά πολιτικά πράγματα? Ξεκινάει η Γιάννη. Να πω καταρχήν ότι στο δημοσκοπικό, νομίζω ότι ο Χριστόφορος ο Βερναδάκης, ο Ηλίας Νικολακόπουλος θα μπορούσαν καλύτερα να σου απαντήσουν να πω ότι... Δυστυχώς δεν είναι, εδώ είσαι εσύ. Από και να πω ότι νομίζω ότι κατά τις εκτιμήσεις του σε 6% της ελληνικής κοινωνίας, έτσι κι αλλιώς, είναι σταθερά ρίπη προς τέτοιες... Εννοείς ιστορικά κιόλας. Ιστορικά και δημοσκοπικά και δημογραφικά. Νομίζω ότι υπάρχει ότι οι ιστορικές παραδόσεις του τόπου το είναι δημογραφικές. Το φορτίο της ιστορίας μας είναι τέτοιο. Είναι αγώνες για ελευθερίες, για δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό βάζει σε σκέψεις πραγματικά για αυτή την κατάσταση της συμβουλής. Και νομίζω να πω ότι ακόμα ότι ο κόσμος της αριστεράς δεν έχει δώσει τη μάχη μέσα στη καθημερινότητα, μέσα στη γειτονιά όπως θα έπρεπε να τη δώσει. Δεν κατάλαβε έγκαιρα την ανάγκη να ξεφύγει από έναν ελιτισμό που έχει ο χώρος μας. Να κατέβει στη γειτονιά, να μοιραστεί τα προβλήματα με τον απλό άνθρωπο, να μοιραστεί την καθημερινότητά του και να μπορέσει να μιλήσει μαζί του με τον δικό του λόγο πάνω στα προβλήματα. Είναι αυτά όλα που σήμερα προσπαθεί να κάνει. Υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή στις γειτονίες της Αθήνας. Υπάρχει κόσμος που δίνει τη μάχη πραγματικά σε αυτό το επίπεδο. Είναι δύσκολη μάχη. Νομίζω ότι τα αποτελέσματά της θα τα δούμε πολύ αργότερα. Υπάρχει ανάγκη να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει. Να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει. Υπάρχει ανάγκη και να τον κάνουμε να τραπεί. Η ισορροπία σε αυτά για να δώσει αποτέλεσμα είναι το ερώτημα για το άτομο. Απλώς πριν απαντήσει Δημήτρη, ήθελα να σου πω το εξής, ότι δυστυχώς καλό είναι το 6% που ακούγεται ότι είναι ιστορικά, αλλά διαβάζω εδώ σε μία δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης ότι παράλληλα στις αποκαλύψεις ένα περίπου 20% διαφωνεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Άρα, εξακολουθώ να λέω, για ποιος ο λόγος αυτής της επίμονης παρουσίας στην ελληνική κοινωνία? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, άλλος είναι ο λόγος που η Χρυσή Αυγή κατάφερε να φτάσει στις εκλογικές επιθόσεις του 7% και ο λόγος αυτός είναι, σχετίζεται με κάποια διαφορά που υπάρχει στην Ελλάδα σχέση με τις άλλες χώρες που ανέφερες, όπου έχουν και εκεί κρίση και οικονομική και κοινωνική. Αυτό που διαφοροποιεί τη χώρα μας είναι ότι έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα. Το πράγμα το οποίο επέτρεψε κάθε λογής αντιδράσεις των πολιτών. Αυτοί που ψήφισαν, προσέγγισαν τη Χρυσή Αυγή στην αρχή, δεν ήταν βέβαια ναζί. Μπορεί και πολλοί να μην ήταν καν στον χώρο της ακροδεξίας, τον παραδοσιακό στον οποίο αναφέρθηκε η Γιάννα. Ήταν αυτοί όμως που είδαν μέσω της Χρυσής Αυγής μια τελευταία ευκαιρία να εκδικηθούν το σύστημα. Δεν την έβλεπαν ως σημείο ελπίδας τους, αλλά ως στοιχείο να εκφράσουν την απελπισία τους. Και το μόνο που τσέμενε ήταν η εκδίκηση. Γι' αυτό, παρότι δημοσκοπικά μετά τις πρώτες εκλογές έπεφτε η Χρυσή Αυγή, με το επεισόδιο Κασιδιάρη Δούρου Κανέλη ανέβηκε πάλι. Mm-hmm.
Είναι δεύτερο ζήτημα το τι γίνεται σήμερα, δηλαδή πώς αυτή η επίδραση της Χρυσής Αυγής μετά τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις κτλ. Δείχνει να αντέχει, ας πούμε, η υποστήριξη της. Εδώ πρέπει καταρχήν να δούμε τι είναι, τι είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που την προσέγγισαν. Ένα από τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων είναι ότι πιστεύουν και στις θεωρίες της συνωμοσίας, δηλαδή έχουν μια αντίληψη. Mm-hmm. Οπότε η πρώτη αντίδρασή τους είναι ότι όλα είναι ψέματα. Αυτά που λένε τα κανάλια είναι ψέματα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα που τους κυνηγάει, αυτά που λέει, τους λέει ο Κασιδιάς. Πήρανε και ένα τέτοιο μήνυμα με την αποφυλάξη των τριών. Ότι να, ξεφούσκωσε, είναι φιάσκο. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε κάποιο διάστημα να δούμε ποια είναι η πραγματική επίδραση και στον κόσμο των σημερινών διώξεων της Χρυσής Αυγής. Φυσικά και σε σχέση με το τι θα κάνει και η πλευρά του αντιφασισμού. Πώς και αυτή από τη δικιά της πλευρά θα αποκαλύψει τη δράση του των Ναζί, που δεν είναι μόνο θέμα ποινικό και δικαιοσύνης, αλλά όπως υπόθηκε προηγουμένως, κυρίως πολιτικό. Εκεί θα απευθυνθεί και εγώ σε αυτό είμαι σχετικά αισιόδοξος. Πριν απαντήσεις, Βασιλική, επειδή είσαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πόσο ρόλο έπαιξε η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού τα προηγούμενα χρόνια, υπουργοί οι οποίοι μπήκαν φυλακές, οι πολιτικοί οι οποίοι έδωσαν με την συμπεριφορά τους του ΠΑΣΟΚ ενώ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή κυβέρνησαν, ότι είναι άνθρωποι που τα πιάνουν εύκολα, και δεύτερον η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μετά με τα μνημόνια, όπου ξαφνικά βρεθήκανε όλοι οι βουλευτές να ψηφίζουν νόμους εν μία ανοιχτή χωρίς καν να τους έχουν διαβάσει, άλλο να λένε την προηγούμενη μέρα, άλλο να κάνουν την επόμενη. Όλη αυτή η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού πώς έπαιξε ρόλο στο φούσκωμα της Χρυσής Αυγής. Ναι, το ότι ο κόσμος τους. Επειδή αυτό το σύστημα αποκαλύφθηκε να είναι διεφθαρμένο με συνεχείς πράξεις διαφθοράς, ας πούμε, και να είναι και ατιμόρυτο. Και δεύτερον, μετά μπήκε όλη η πολιτική του μνημονίου που ο κόσμος, ας πούμε, έχανε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Αυτός ο συνδυασμός έφερε απόγνωση και οργή. Κάτι έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, άπειρος κόσμος που τους βάζει σοριδών όλο το κοινοβούλιο μαζί, ότι το πολιτικό σύστημα είναι αυτό για το οποίο είμαστε που είμαστε σε αυτή την κατάδεια σήμερα, και θα μπουν μέσα οι χρυσαυγίτες, θα παίξουν ξύλο και θα δώσουν ένα μάθημα. Έτσι, όλη αυτή η απαξίωση λοιπόν της πολιτικής, γιατί ο κόσμος έχει βιώσει τη διαφθορά, αλλά και την πολιτική του μνημονίου, βέβαια έχει επιδράσει, είναι κέριο θέμα, ας πούμε. Και ένα δεύτερο είναι όλο αυτό που έχουμε πει και ξαναπεί, ότι μέσα σε αυτή στα πλαίσια της απόγνωσης του κόσμου έρχεται και η ιδεολογία του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που αναπτύσσει η κυβέρνηση, και όλα αυτά κλικάρουν και ο κόσμος φτιάχνεται να ζυμώνεται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον με ακροδεξίες απόψεις. Ένα πράγμα να πω όμως, ότι έχουμε μια την προηγούμενη περίοδο που η προπαγάνδα έχει αποστιγματίσει, ας πούμε, την Χρυσή Αυγή, έτσι, και το lifestyle που έχουμε δει και το ανθρώπινο τους πρόσωπο που έχει προβληθεί από τα μέσα. Έχουμε δει την κυβέρνηση να υιοθετεί προτάσεις τους, έτσι. Να δούμε, ο Παναγιώτερος ρωτάει τι κάνουμε με τα βρέφη στους σταθμούς και ο Στυλιανίδης, ας πούμε, αμέσως βιάζεται να πάρει κατάλογο πόσα παιδιά μεταναστών έχουμε. Και πολλά ακόμα. Τώρα έχουμε μια αλλαγή. Εγώ έχω ακούσει κουβέντες του κόσμου, που επειδή μου τυχαίνει το τελευταίο καιρό να βρίσκομαι αρκετό φορές στην εφορία επίσης και σε άλλα μέρη, που συζητάνε πραγματικά ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, σαν τώρα, ο Δημήτρης Ψάρας το είπε, σαν αυτά που ξέραμε να μην τα βλέπαμε και να σκίστηκε μια κουρτίνα, έχεις πει, από ό,τι θυμάμαι. Σαν τώρα ο κόσμος να χρειάζεται ένα χρονικό περιθώριο να χωνέψει, αυτό που βλέπει. Και βέβαια, να πιστέψει λίγο περισσότερο ότι αυτά είναι αλήθεια και δεν είναι μύθος του συστήματος και ένα ακόμα ψέμα. Αλλά να πω ότι και από δικό μας κόσμο, αριστερό,
Έχω ακούσει να λένε ότι ξέραμε τι γίνεται, αλλά τώρα πρέπει να ομολογήσω ότι σοκαριζόμαστε ακόμα περισσότερο που τα βλέπουμε στην τηλεόραση καθημερινά. Δηλαδή, την ΑΜΜΕ που έχουμε κάνει αυτή τη στροφή, σιγά σιγά χτίζουν μια νέα εμπειρία κοινωνική του κόσμου, έτσι. Εγώ ήρθα να βλέπω τον ιό σε πρόγραμμα κάθε. Πραγματικά. Τι λες, κάθομαι και εγώ εντυπωσιασμένη. Ενώ τα έχω διαβάσει. Ναι, στο πρώτο θέμα, ενώ τα έχω διαβάσει, εγώ τα ξέρω. Τι λες, ναι, με πείθουν και εμένα. Λοιπόν, αυτό θέλει και κάποιο χρονικό περιθώριο. Επίσης, να πω και το τελευταίο, ότι υπήρξε και μια παλιότερη έρευνα που λέει ότι η ελληνική κοινωνία δεν θέλει κρατιστική βία. Οπότε έχω και κάποια στοιχεία που μου δείχνουν ότι μπορεί να έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά ιδεολογία που κυκλοφορεί κλπ. Αλλά στη βία να πει και κανείς stop. Και οπότε δίνω και ένα περιθώριο να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Από ότι συμπληρώνοντας τα παιδιά μου, ότι αυτό το ψηλό ποσοστό του κόσμου πιστεύει ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση της Ελλάδας. Δεν αναδεικνύει μόνο την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Την οποία αναδεικνύει, δεν το σκοπεύει. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου αναδεικνύει. Αναδεικνύει και την έλλειψη εμπιστοσύνη του κόσμου στο πολιτικό σύστημα. Στην σκέψη. Και πρέπει να πω ότι είναι μια στιγμή της νεότερης ιστορίας μας που έχουμε τρομερή ανάγκη να δείξει αξιόπιστο το δικαστικό σύστημα και να κάνει σωστά, να διεκπαιρεώσει σωστά το έργο του αδυστυχία. Υπάρχει ένας διάχυτος όλος στην αριστερά ότι με αφορμή της διώξης της Χρυσής Αυγής θα υπάρξει ποινικοποίηση της γνώμης και των φρονημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σημερινή συγκυρία των διώξεων της Χρυσή Αυγή δεκάδες άνθρωποι κάτοικοι της Χαλκιδικής σύρονται στα δικαστήρια με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής συμμορίας οργάνωσης, όπως ακριβώς και της Χρυσής Αυγής, γιατί τόλμησαν να διαμετρηθούν για την καταστροφή που θα σημάνει για τον τόπο τους η εξόριξη χρυσού στη Χαλκιδική. Να συμπληρώσω ότι είχε αποκαλυφθεί επισήμως, το άκουσα πάλι από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα, ότι 70.000 πολίτες μας αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, παρακολουθούν τα τηλέφωνά τους. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατικών δικαιωμάτων. Να πω ότι εμείς έχουμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε θέσει το αίτημα να έρθει κοινοβουλευτικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το θέμα της αντιτρομοκρατικής και της ΑΕΠ. Να υπάρχει δηλαδή έλεγχος κοινοβουλευτικός. Γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία των σκανδάλων γύρω από τις παρακολουθήσεις σε πολύ μεγάλο διάρκεια, μεγάλη διάρκεια, ας πούμε, των τελευταίων χρόνων από τον Καραμανλή που το μέσα από τη Vodafone, να δούμε παλιότερα με υποθέσεις Τόμπρα. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε ζητήσει να ελεγχθεί κοινοβουλευτικά από πέρυσι. Δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το θέμα που είπες, αν η αριστερά πρέπει να φοβάται. Εγώ πιστεύω ότι η αριστερά πρέπει να φοβάται όσο φοβόταν και πριν. Δηλαδή, δεν είναι το. Πώς να σου πω. Ό,τι έκανα στις σκουριές το κάνανε και πριν. Δεν το κάνανε λόγω Χρυσής Αυγής, έτσι. Το πόσο είμαστε σε εγρήγορση είναι θέμα όλης της περίοδου. Δεν είναι μια τομή η Χρυσή Αυγή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα εγώ, θα εκτιμούσα. Και θεωρώ ότι κατά πόσο φοβάσαι. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιλήψεις στο τραπέζι. Κατά πόσο φοβάσαι είναι θέμα πολιτικών συσχετισμών. Δηλαδή. Πόσο δυνατά το κίνημα και η αριστερά θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, εδώ έγινε η δίκη του Σάββα Μιχαήλ, μιας μικρής οργάνωσης, πώς το λένε, που εκπροσωπεί μια πολύ μικρή οργάνωση. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκε ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, έτσι. Είχαμε και στη Λαδά και στα δικαστήρια άπειρο κόσμο για αυτό το θέμα. Γιατί βέβαια εκπροσωπούσε και συμφωνούσε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αντίθετα, τώρα που γίνανε οι συλλήψεις, η Χρυσή Αυγή είχε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων έξω από τη Γαδά. Εντάξει, αυτά μπορεί να θεωρηθούν σχηματικά, ίσως. Αλλά θεωρώ πραγματικά ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτό να επικεντρώσουμε στο φόβο. Α
αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι θέμα συσχετισμών και δυναμικής και απάντηση του κινήματος επίσης. Θα έλεγα ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στην οργή, στο δίκαιο μας, στο τι διεκδικούμε και σε τι όρους θέλουμε να παίξουμε. Μην και αναφέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι με αντιρρήσεις στο τραπέζι. Για να. Το μπορεί να κάνει λάθος. Να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλειοστάσιο αδικημάτων ποινικών άρθρων του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούν το φρόνημα. Ποινικοποιούν το λόγο και το φρόνημα. Και το κατά πόσον, αν και κατά πόσον εφαρμόζονται όλα αυτά και οι νόμοι όπως ο αντιτρομοκρατικός, το άρθρο 187, που επίσης έχει μια οριστεία που μπορεί να οδηγήσει σε ποινικοποίηση φρονήματος και πολλοί που ακολούθησαν, το Παλέρμο και άλλοι που εφαρμόστηκαν, που πέρασαν στο νομικό κεκτημένο, ας πούμε, της χώρας μας και που δεν έχουν βρει εφαρμογές πρακτικές. Το πόσο μπορούν να εφαρμοστούν είναι θέμα πραγματικά πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Είπα και πριν ότι ο μεμονωμένος δικαστής, ο οποίος βρίσκεται απέναντι στο να και ο εισαγγελέας που βρίσκεται στο να ασκήσει μια ποινική δίωξη ή να εφαρμόσει ένα νόμο, λειτουργεί με δεδομένα καταρχήν νομολογιακά τα οποία έχουν διαμορφωθεί και έχουν διαμορφωθεί κάτω από συγκεκριμένους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Λειτουργεί με βάση κατευθύνσεις, λειτουργεί με τις πιέσεις που δέχεται από όποιον μπορεί να ασκεί πίεση και από τα ακούσματα που έχει από την κοινωνία. Εμείς θέλουμε να έχει αυτά τα ακούσματα, να έχει στραμμένο το βλέμμα στην κοινωνία, να εισπράττει την κοινωνική ευαισθησία πάνω στα ζητήματα και με βάση αυτή να κρίνει και να εφαρμόσει τον νόμο. Η εφαρμογή των νόμων, που είναι θέμα ερμηνείας των νόμων, είναι λάστιχο ουσιαστικά στα χέρια των δικαστών. Το πώς θα ερμηνευτεί και πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος είναι κάτι, ένα πράγμα που είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι επομένως θέμα πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Αυτούς τους συσχετισμούς πρέπει να τους κατακτήσουν. Σήμερα ο δικαστής, αυτές οι δημοκρατικές νησίδες που υπάρχουν στον δικαστικό κόσμο, φοβάμαι ότι δεν έχουν το θάρρος, τη δύναμη να αναδειχθούν. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μπορέσουμε εμείς να τους δώσουμε το έδαφος για να μπορούν να αναδειχθούν. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλαισίου που να είναι πιο δημοκρατική, να ενσταλμένη στην κοινωνία, αυτό που είπα, και να μην έχουμε μια, αυτό που όλοι φοβόμαστε και φυσικά το φοβόμαστε, μια σκλήρινση των εργαλείων αυτών που είναι το διοκτικό συνολικά ζήτημα που θα στραφεί ενάντια στις δυνάμεις τις δικές μας, τις δημοκρατικές δυνάμεις. Η δίωξη του Σάββα Μιχαήλ ήταν, αν θυμάμαι, με ένα χαμένο άρθρο του ποινικού κώδικα, αυτό για την πρόκληση των πολιτών σε διχόνοια, αυτό το οποίο είχε μπει στο ποινικό κώδικα για να προστατεύσει τις αδύναμες ομάδες ενάντια στις ισχυρότερες, τις αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες ενάντια στις ισχυρότερες, ενάντια στο μίσος και στη βία, και το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε παλαιότερες εποχές ενάντια στις αδύνατες ομάδες. Δημήτρη. Εγώ θέλω να πω ότι η σημερινή εξέλιξη είναι προς την αντίθετη πλευρά από αυτήν που υπενήσετε το ερώτημά σου. Δηλαδή, γίνεται το αντίθετο. Το μήνυμα προς τη δικαιοσύνη, το μήνυμα της πολιτείας, έστω και εξαναγκασμένο, έστω και καθυστερημένο, έστω και υπό όρους, είναι ότι δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ποιος είναι ο εγκληματίας, ποιος είναι η συμμορία, ποιος είναι ο εχθρός της δημοκρατίας. Μπορεί να συνοδεύεται αυτή η κίνηση από κινήσεις όπως γίνεται με την υπόθεση των σκουριών, όσο πολύ σωστά υπόθηκε, αυτά προϋπήρχαν. Και απλώς τώρα χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά από την κυβέρνηση για εσωτερικούς λόγους δικούς της. Γιατί δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει καταρρεύσει η θεωρία των δύο άκρων και προσπαθεί να κρατήσει κάποια επικοινωνιακά επιχειρήματα προς τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς της.
Νομίζω ότι από αυτή την άποψη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως, εδώ και 3 χρόνια βρισκόμαστε σε ένα κράτος, σε μια κοινωνία που η κυβέρνηση κινείται στα όρια του Συντάγματος, στα όρια ενός κράτους έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζοντας τους νόμους κατά βούληση, ακυρώνοντας όποια δειλά νομοθετήματα προς μια κατεύθυνση υπεράσπισης δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα ο νόμος για περί ηθαγένειας, και επίσης χρησιμοποιώντας τον νόμο σαν λάστιχο, όπως είπε η Γιάννα, κατά βούληση, μόνο και μόνο με την λογική της υπεράσπισης του μονόδρομου του μνημονιακού. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, αλλά δεν συνδέεται με την άμεσα με την σημερινή εξέλιξη. Και αν θέλετε, εγώ νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη θέτει και προσκόμματα σε αυτόν τον μονόδρομο. Τελευταίο, αλλά όχι έσκατο. Ποιο κατά τη γνώμη σας, ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα επίδικα ενός αντιφασιστικού κινήματος σήμερα? Τι θα πρέπει να κάνει για να είναι αποτελεσματικό? Ξεκινάμε από τον Δημήτρη. Καταρχήν να συνειδητοποιήσει την δύναμή του, γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι μια δικαίωση του αντιφασιστικού κινήματος. Μπορεί να μην επέβαλε με όρους συσχετισμών πολιτικών τη σημερινή εξέλιξη, αλλά όσα έλεγε από χρόνια και όσα διεκδικούσε περισσότερο την τελευταία περίοδο και όσα είπε και αμέσως μετά την τελευταία δολοφονία με τις μαζικές συγκεντρώσεις, νομίζω ήταν αυτά που επέβαλαν αυτό που συμβαίνει τελικά. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και χωρίς, ας μου επιτραπεί, κάποιες μεμψημυρίες με την έννοια ότι μπορεί από τα σημερινά δεδομένα της πολιτικής συγκυρίας να έχει κάποια ωφέλη οποιοδήποτε κυβερνών. Δεν είναι έτσι. Αυτός που έχει ωφέλη είναι ο αντιφασισμός και ο αντιφασισμός δεν μπορεί να πιστωθεί στην σημερινή κυβέρνηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Τώρα, για το ζήτημα του εύρους του αντιφασιστικού κινήματος και το πώς εγώ είμαι υπέρ της πιο μεγάλης πολλαπλότητας του κινήματος αυτού. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτιαχτεί ένα κίνημα με μια οργανωμένη δομή, οπότε να λέω αυτός πρέπει να είναι μέσα, ο άλλος πρέπει να είναι έξω κτλ. Η πολλαπλότητα, τα πολλά επίπεδα και η ποικιλία των αντιδράσεων είναι αυτά που πρέπει να το χαρακτηρίσουν. Κανένας έξω από αυτό, αλλά και όσοι μπαίνουν να μην απεμπολούν τις ιδιαίτερες απόψεις τους και κυρίως τον αγώνα στα άλλα μέτωπα που καθόρισαν αυτή τη συγκυρία της αθλειότητας που έθρεψε την Χρυσή Αυγή. Βασιλική, και απλώς να λάβεις υπόψη ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, εάν δεν υπάρξει ένα μαζικό κίνημα και απλώς μείνουμε στο ότι η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, η Χρυσή Αυγή θα ξαναγεννηθεί. Αυτό είναι το νόημα και όλες τις κουβέντες που κάναμε προηγουμένως. Ναι, γιατί η αντιμετώπιση είναι πολύ απλή. Το ένα είναι το ποινικό κομμάτι και το άλλο είναι πραγματικά τι κάνει ένα αντιφασιστικό κίνημα. Να πω ότι όλη η δουλειά τόσο μεγάλη περίοδου του κινήματος και η καταγραφή και οι αντιδράσεις και όλο όσο, και όλη η κουβέντα γύρω από το ρατσισμό και τον αντιφασισμό, νομίζω ότι τώρα έχει περισσότερο έδαφος να ακουστεί. Και φαίνεται και όλη η δουλειά του, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποια άλλη στιγμή να ήταν πιο περιφερειακό, τώρα έρχεται πολύ περισσότερο στο επίκεντρο. Και νομίζω ότι είναι μια στιγμή πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί έχει ανοίξει ο κόσμος στα αυτιά του. Και τώρα πρέπει να πάρει το κίνημα και αριστερά, αλλά το κίνημα ευρύτερα πολιτικές πρωτοβουλίες, νομίζω. Και να βγει στις γειτονιές με συγκεκριμένες καμπάνιες, έτσι. Και εγώ είμαι υπέρ του ευρύτερου το που λέει και ο Δημήτρης. Όσους περισσότερους μπορεί να κινητοποιήσεις στη γειτονιά, τόσο το καλύτερο, όσους περισσότερους ανθρώπους
δημοκρατικούς θα έλεγα, έτσι. Δεν εννοώ ότι θα κάνεις θεσμικά, αλλά στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, όσους περισσότερους βάλεις μαζί σου, νομίζω ότι είναι θετικό. Λοιπόν, πρέπει το κύμα να βγει με καμπάνιες, να είναι εκεί, να συζητάει αυτά τα πράγματα, να έχει συγκεκριμένα αιτήματα, παραδείγματος χάρη να ολοκληρωθεί τι θα γίνει με την αστυνομία, θα υπάρχει κάθαρση, θα υπάρχει δημοκρατισμός, να πλαίσει το ίδιο το κίνημα, λες. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα που έχουμε στο παρελθόν πει. Τι θα γίνει με την ανοίξη παιδική χαρά εκεί πέρα στην περιοχή. Λέω ότι είναι καλό να έχει συγκεκριμένα αιτήματα. Παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει στις περιοχές ακριβώς που έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, που έχουμε δει, όπως η Νίκαια, το Πέραμα και αλλού. Να δεις τα σχολεία. Το κίνημα και με τους εκπαιδευτικούς, εσύ, με τους μαθητές. Δηλαδή, τώρα είναι η ώρα που ο κόσμος ακούει. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τι θα γίνει εκεί πέρα, έτσι. Και νομίζω ότι και οι δομές αλληλεγγύης, δηλαδή δομές όπου κτίζεται μια άλλη εμπειρία του κόσμου, πώς αντιμετωπίζει τη σημερινή φάση, μαζί με μετανάστες, μπορούν να δημιουργήσουν ένα άλλο μοντέλο συμβίωσης και αντίσταση. Και αυτά πρέπει να ενισχυθούν σαφώς με έναν αντιφασιστικό λόγο πάρα πολύ έτσι, ζωντανό και πρωτεύοντα. Δηλαδή, νομίζω είναι στιγμή να πάρει το κίνημα η αριστερά σε όλα τα επίπεδα πολιτικές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικά, αλλά και κινηματικά. Και ο κόσμος ακούει και έχουμε άνοιγμα. Γιάννα, που είχες και μια πικρή εμπειρία από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να μην μιλήσουμε γι' αυτά, εγώ να συμφωνήσουμε όσο και τα παιδιά, να πω ότι πραγματικά όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι έχει αναζωοποιηθεί την πολιτική συζήτηση γενικά, τον πολιτικό προβληματισμό, αν θέλεις, τον έχει κατεβάσει, τον έχει κατεβάσει λίγο στον δρόμο, περισσότερο από ότι σε προηγούμενες φάσεις, τον έχει βάλει μέσα στο καφενείο, τα καφενεία ήταν χώρος πολιτικής συζήτησης πάντα. Να πάψει πολλού να είναι και πολιτικές αντιπαραλήψεις. Να πω ότι υπάρχουν μέτωπα και οργανωμένα και μη αυτή τη στιγμή ενάντια στον φασισμό. Υπάρχουν παράλληλες δράσεις σε όλα τα επίπεδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά διαφορετικές είναι οι πρακτικές και πρέπει να είναι σεβαστές οι πρακτικές γιατί με άλλο τρόπο θα παρέμβει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και μάλλον τρόπο θα παρέμβει μια αντιεξουσιαστική ομάδα που κάνει ενεργό αντιφασιστικό αγώνα. Όλα αυτά μαζί και κυρίως αυτό που είπαμε, γύρωση στη γειτονιά. Στη γειτονιά, στην αυλή του σχολείου, στα επίγοντα των νοσοκομείων, γεννιέται φασισμός. Γεννιέται ο φασισμός. Εκεί πρέπει να είμαστε κι εμείς. Εκεί πρέπει να δίνουμε. Απλά να καταγράψω κάτι που πολλοί ξέρουν, ας πούμε, ότι στα πλαίσια, ότι οι μετανάστες οι ίδιοι πολλοί λένε πως η ανακούφιση και παρόλο που είναι φυλακτική, νιώθουν μια έντονη ανακούφιση αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορούν σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον πιο άνετα. Είναι η δική τους μεταπολίτες. Έτσι. Είναι η δική τους μεταπολίτες. Είναι η δική τους μεταπολίτες πολύ. Ναι, και αυτό πρέπει να καταγραφεί δηλαδή, γιατί για αυτούς είναι μεγάλη τομή. Παρόλο που είναι. Μου περιέγραψαν διάφοροι φίλοι την κατάσταση στην Κυψέλη, πόσο πιο άνετος είναι ο κόσμος. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά.